κάποια παλιά όνειρα που πάνε να γίνουν πραγματικότητα, γιατί είναι πολλά τα χρόνια αυτής της ιστορίας. Μιλάμε για το αστεροσκοπείο του Κρυοναρίου. Τι ακριβώς έγινε και τι ακριβώς θα δούμε? Η περιφέρεια Πελοποννήσου είχε φτιάξει μία προγραμματική σύμβαση, είχε υπογράψει μία προγραμματική σύμβαση με το αστεροσκοπείο Αθηνών και με την ανώνυμη εταιρεία Πελοπόννησος ΑΕ. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής σύμβασης έγινε η παράδοση της πρώτης φάσης της μελέτης όσον αφορά στο αστεροσκοπείο Κρυοναρίου. Το Κρυονέρι ξέρουμε όλοι ότι βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Κορίνθου, σε ένα υψόμετρο 740 μέτρα νότια του Κιάτου, και είναι ένα ζωντανό χωριό με 960 περίπου κατοίκους, με νεανικό πληθυσμό ως επιτοπλίστων, με γεμάτη όνειρα και με γεμάτους στόχους. Έτσι λοιπόν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, διά της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στις προγραμματικές μας δηλώσεις είχαμε εντάξει το αστεροσκοπείο του Κρυοναρίου και τώρα αρχίζει σιγά σιγά και θα έλεγα και γρήγορα να υλοποιείται. Η πρώτη φάση παρεδόθη εχθές. Ήταν μία από τη μελετητική ομάδα. Είναι ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου, είναι μηχανολόγοι, είναι πολιτική μηχανική, ειδική γεωτεχνική. Είναι πράγματι μία πάρα πολύ καλά συγκροτημένη ομάδα. Και η παρουσίαση της μελέτης ήταν νομίζω ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και η ίδια η μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι η σύλληψη αυτής της μελέτης είναι, θα έλεγα, κάτι το μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι το Κρυονέρι δεν θα είναι μόνο ένας αστρονομικός σταθμός παρατηρήσεων, αλλά θα είναι το κέντρο μιας εκπαίδευσης. Το κέντρο το οποίο θα διαθέτει πλανητάριο, θα διαθέτει αίθουσες εκδηλώσεων, θα διαθέτει ξενώνες, στον δε αύριο χώρο αυτών της ιδιοκτησίας του αστεροσκοπείου που είναι το Κρυονέρι και σε μια επιφάνεια που έχει, το οποίο έχει επιφάνεια περίπου 92 στρέμματα, στον αύριο χώρο λοιπόν αυτής της εγκατάστασης θα υπάρχουν θεματικά πάρκα μικρότερα του αρχικού, μικρότερο του μεγάλου, τα οποία καθένα από αυτά θα έχει μια χρήση, ιδιαίτερη χρήση. Θα είναι δηλαδή ένα πάρκο παράδειγμα μυθολογικού ενδιαφέροντος, ένα άλλο πάρκο θα έχει χρήση τεχνογνωσίες των αρχαίων Ελλήνων, ένα άλλο πάρκο θα έχει εκπαιδευτικά προγράμματα σημερινά, ένα άλλο πάρκο θα απευθύνεται στους ερασιτέχνες αστρονόμους για να έχουν όλη αυτή την ευκολία και τη δυνατότητα, αυτό το μεράκι και τη ζωντάνια που έχουν μέσα τους να τη διατυπώνουν πλέον στο αστεροσκοπείο του Κρυοναρίου και πολλά άλλα θεματικά πάρκα. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν μια ενότητα που θα είναι η ταυτότητα του αστρονομικού σταθμού Κρυοναρίου. Κάτι άλλο που είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό και καθιστά το αστρονομικό αυτό πάρκο ξεχωριστό και μοναδικό για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη γενικότερα, είναι ότι μέσα στο έδαφος του πάρκου, τα 92 στρέμματα, αποτυπώνεται όλος ο ουράνιος θόλος. Αποτυπώνεται συγκεκριμένα οι τροχές των πλανητών, αποτυπώνονται οι τροχές των δορυφόρων του κάθε πλανήτη, αποτυπώνονται και όλο το ηλιακό στερέωμα. Με την έννοια ότι οι τροχές αυτές είναι συγκεκριμένες, διαγράφονται πάνω στο έδαφος στον άγριφο. Κάποιος δηλαδή που θέλει να περπατήσει την τροχιά της Σελήνης θα μπορεί από την αρχή μέχρι το τέλος να την περπατήσει επάνω για να καταλάβει πώς γίνεται αυτή η κίνηση. Κάποιος άλλος που θέλει να περπατήσει την τροχιά του κόκκινου πλανήτη του Άρη θα τον περπατήσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν η έκφραση και η αποτύπωση αυτή του ουράνιου θόλου επάνω στο εδαφικό ανάγλυφο του αστεροσκοπείου του Κρυοναρίου είναι ένα παιχνίδι, θα λέγαμε, το οποίο μας φέρνει πιο κοντά σε αυτή τη γοητεία και σε αυτή τη μέθη των ουρανίων σωμάτων και μας κάνει κοινωνούς αυτής της αρμονίας, της μοναδικής αρμονίας που υπάρχει στο σύμπαν. Κύριε Παπαδοτίου, αυτό όλο το σχεδιασμό είναι πάρα πολύ καλό γιατί θα υπάρχει και τουρισμός, σίγουρα θα ακουστεί στην Ευρώπη, οπότε θα επισκεφτεί. Θέλω λοιπόν να θέσω μια ερώτηση συνυφασμένη με αυτό το θέμα. Από τη μία γίνεται μια προσπάθεια το αστεροσκοπείο να ακουστεί πανευρωπαϊκά, με ένα σχεδιασμό πολύ σημαντικό, και από την άλλη κάποια μονάδα τουριστική που θέλουμε να γίνει στο νομό Κορινθίας αντιμετωπίζουμε αντιδράσεις. Πώς γίνεται αυτή η ιστορία? Είναι ακόμη, θα έλεγα έτσι ψυχρά και ομά, ότι αυτές οι ιδεοληψίες οι οποίες υπάρχουν δυστυχώς αρκετό τμήμα του πολιτικού κόσμου και οι οποίες δεν αφήνουν πράγματι την πρόοδο και την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της οικονομίας.
Αυτά είναι νομίζω σχήματα ιδεολειπτικά τα οποία μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση και αυτά εδώ που είμαστε τώρα, αλλά πιστεύω σιγά σιγά μπροστά στην πίεση του κόσμου αλλά και μπροστά στους άξονες επένδυσης που έχει και αυτή η κυβέρνηση, θα πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτόν κακό μας εαυτό, να ξεπεράσουμε τα τσιτάτα τα οποία κουβαλάμε όλοι μέσα μας για την ανάπτυξη και για τον ιδιωτικό τομέα και να αφήσουμε τον κόσμο και την πραγματικότητα να διαμορφώνεται προς τα άνω, προς την καλύτερη πραγματικότητα και όχι να τη μεταφέρουμε προς την κακή πραγματικότητα που υπήρχε πολλά χρόνια πριν στη χώρα μας αυτή. Αλλά ιδιαίτερα για το ξενοδοχείο αυτό, το οποίο είναι πρότυπο ξενοδοχείο και πρότυπο κατασκευής, γιατί είναι ενταγμένο, θα έλεγα, μέσα στο γήινο ανάγλυφο, αυτό ήταν και η μοναδικότητα του ξενοδοχείου αυτού και το, πέρα από τα άλλα πλεονεκτήματα και πέρα από τις άλλες δυνατότητες που θα έχει, δηλαδή η αξιοποίηση του ιαματικού νερού, των λουτρών της ωραίας Ελένης, η οποία να σας πω ότι τα λουτρά αυτά της ωραίας Ελένης σταμάτησαν δυστυχώς το 1963. Μέχρι τότε λειτουργούσαν και αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία για τα για λουτρά, να κλείνουν λουτρά αν είναι δυνατόν σε όλο τον κόσμο που όλα ανοίγουν και γίνονται και διευρύνονται και μεγενθύνονται και εδώ στην Ελλάδα και στις Κεχριές στα μοναλουτρά τα οποία λειτουργούσαν επί χιλιάδες χρόνια έκλεισαν. Αυτό το ξενοδοχείο λοιπόν κάνει μια σύμβαση και παίρνει ποσότητες από το ιαματικό νερό που γίνεται τώρα στη θάλασσα και μεταφέρεται με ένα δίκτυο σωληνώσεων 5 χιλιόμετρων περίπου μήκους και το οποίο θα δημιουργήσει ειδικές εγκαταστάσεις του ΣΠΑ. Όπως κάνει χρήση και πολλών άλλων πλεονεκτημάτων τα οποία έχει περιοχή. Δυστυχώς ο συνδυασμός του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε αυτή την επένδυση. Δυστυχώς. Και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι μια επένδυση στον νομό της τάξης των 250 εκατομμυρίων, τουλάχιστον κατά την άποψη δική μου, και πολλών θέσεων εργασίας, απορρίπτεται, δηλαδή, απορρίπτεται από μια κυβερνητική ομάδα. Αυτά, αν δεν είναι αυτά εξωφρενικά, τι άλλο είναι πλέον εξωφρενικό σε αυτόν τον τόπο, τι άλλο θα δούμε. Όπως πράγματι και πολλές άλλες επενδύσεις και αυτή η έκθεση πάλι η οποία πρόκειται να γίνει πάνω από το Διεθνές Συνέδριο το οποίο πρόκειται να γίνει στην Καλαμάτα αλλά και το οποίο θα υπάρχουν όμως ειδικές εκδηλώσεις και στις 5 περιφερειακές ενότητες δυστυχώς από τον ίδιο συνδυασμό ψήφισαν λευκό. Αν είναι δυνατόν σε αυτή την τιτάνια μάχη που κάνει η ελληνική κοινωνία να βγει έξω από το καβούκι τους επιτέλους και να βγει έξω και να στραφεί με μία μοναδική εξωστρέφεια την οποία έχει και έχει ταυτότητα η περιφέρεια Πελοποννήσου, τότε τι άλλο μέλλον έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή θα εξαρτώμεθα ο ένας να τρώει τις άρκες του αλληνού. Αυτός είναι ο στόχος ο καθένας, είναι το δικό μας. Έχουμε 24 εκατομμύρια τουρίστες, είχαμε την τύχη να έχουμε. Είναι μία μοναδική ευκαιρία για την χώρα μας, διότι ο τουρισμός αυτός έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αν ξανανοίξουν οι αγορές της Αφρικής, της Βόρειας Αφρικής, είτε λέμε αυτή είναι Λιβύη, είτε λέμε Τινησία, είτε λέμε Αλγερία, είτε λέμε Αίγυπτος, από εκεί και πέρα θα υπάρχει στον τουρίστα ένα δικαίωμα περισσότερο επιλογής. Σίγουρα η Ελλάδα είναι προτιμητέα, αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε μαζί με την παγκόσμια πραγματικότητα που θέλει αυτές οι χώρες να είναι εκτός τουριστικού ορίζοντα. Συνεπώς, πρέπει όλοι να δουλέψουμε με σωστή κατεύθυνση, να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό, να ξεπεράσουμε τα τσιτάτα και τις ιδεολειψίες και αυτή τη στιγμή η πατρίδα έχει ανάγκη από επενδύσεις. Επενδύσεις μαζί με ιδιώτες. Δεν μπορεί να μιλάμε το πρωί μέχρι το βράδυ ούτε για δημόσιους υπαλλήλους ούτε για συνταξιούχους. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα συνταξιούχων. Ένας εργαζόμενος έχει την αντιστοιχεία σε ένα συνταξιούχο. Παγκόσμια αρνητική πρωτοτυπία και σε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο εργαζόμενος, ο ιδιώτης, τρέφει και το συνταξιούχο. Επιτέλους να συνέλθουμε και να εργαστούμε όλοι μαζί. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, κύριε Παπαποτίδου. Θέλουμε και τις ευχές στον κόσμο. Οι ευχές μου τις έχω γράψει, είναι έτσι από καρδιάς. Αυτό το φως της Αναστάσεως να πλημμυρίσει εμάς, να δούμε καλύτερα τα πράγματα και να εργαστούμε περισσότερο και για την προσωπική προκοπή, αλλά και για την προκοπή της χώρας μας.